Ξεκινάει σήμερα, σας θυμίζω, η δίκη του Παντελή Παντελίδη και έχουμε κοντά μας και τον κύριο Ιωάννη Κολέτη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της Φρόσος Κυριάκου και της Μίνας Αρναούτη. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, είστε καλά. Να κάνω μια διόρθωση ότι είμαι δικηγόρος μόνο της Μίνας Αρναούτη. Μάλιστα, πολύ σωστά, πολύ ωραία λοιπόν. Εμείς θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε λοιπόν σήμερα που ξεκινάει η δίκη, τι ακριβώς ζητάτε, τι ακριβώς ζητάει η Μίνα Αρναούτη. Η Μίνα Αρναούτη ζητάει αποζημίωση για το τροχαίο ατύχημα που έχει υποστεί. Έχει 189 μέρες νοσηλείας. Έχω επιστροφή βέβαια και δεν ακούω καλά, τέλος πάντων. Έχει κάνει 16 χειρουργία, έχει πολυματικές σωματικές βλάβες και ψυχολογικές βλάβες. Έχει καταστραφεί η ζωή της 5,5 περίπου χρόνια και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορεί να εργαστεί, δεν μπορεί να βρει κάποια δουλειά και όλα αυτά πρέπει να υποθούν σήμερα στο αστικό δικαστήριο της αποζημίωσης και βεβαίως όλα αυτά θα συνοδευτούν με τρεις μεγάλους φακέλους με 2.000 έγγραφα τα οποία αποτυπώνουν την ιατρική της κατάσταση 5,5 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Κύριε Κολέτη, εσείς από την εμπειρία σας θεωρείτε ότι αυτή η αποζημίωση μπορεί να γίνει δεκτή από το δικαστήριο? Κοιτάξτε, 30 χρόνια που ασχολούμαι με το τροχαίο ατύχημα θα σας πω ότι οι αποζημιώσεις στη σημερινή εποχή πέφτουν, λιγοστεύουν συνέχεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν πρέπει να ζητάμε αυτά που θεωρούμε ότι αξίζει να πάρει κάποιος άνθρωπος για την ταλαιπωρία την οποία έχει υποστεί. Σήμερα θα εκδικαστεί το θέμα των αποζημιώσεων, έτσι, γενικότερα είναι το αστικό δικαστήριο, είναι και η αποζημίωση που ζητά και μόνο η δική σας πελάτησα και η αποζημίωση που ζητά η Φρόσο Κυριάκου, αλλά και η αποζημίωση που ζητά η οικογένεια Παντελίδη, έτσι δεν είναι? Αυτό θα συζητηθούν όλα μαζί σήμερα. Θα συζητηθούν όλα μαζί σήμερα. Η αγωγή της οικογένειας Παντελίδη δράζεται στο ότι οδηγούσε η Φρόσο Κυριάκου. Δηλαδή για να πάρει αποζημίωση θα πρέπει να αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό από την πλευρά της ποινικής διαδικασίας έχει αποκλειστεί με 4 εισαγγελικές διατάξεις, 5,5 χρόνια τώρα. Η Μίνα Αρναούτη θα παραστεί σήμερα στο δικαστήριο? Όχι, η Μίνα Αρναούτη δεν θα έρθει στο δικαστήριο. Δεν είναι ποινικά δικαστήρια, παιδιά. Είναι αστικό. Η διαδικασία είναι έγγραφη. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ακριβώς επειδή είναι αστικό, που σημαίνει ότι εσείς διεκδικείτε την αποζημίωση αυτή που μας προαναφέρετε και εκεί τελειώνει η δικαστική περιπέτεια της Μίνας Αρναούτη. Υπάρχουν και άλλα δικαστήρια που εκκρεμούν μετά στη συνέχεια και αφορούν σε κάτι άλλο? Όχι, υπάρχει και το στάδιο του εφετείου μετά. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιος δεν είναι ικανοποιημένος από τις αποφάσεις, πηγαίνει στο εφετείο. Μάλιστα. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ δηλαδή σήμερα. Σας ευχαριστώ. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η Μίνα έχει πάθει με πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Έχει καταστραφεί η ζωή της. Έχει προβληθεί βάναυσα από όλα τα δημοσιεύματα, αλλά και από μηνύσεις οι οποίες έχουν γίνει εναντίον της. Οπότε πρέπει να προχωρήσουν τα δικαστήρια σε μια δίκαιη και εύλογη αποζημίωση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Καλή συνέχεια και σε ένα στο ρεπορτάζ. Καλή σας ημέρα.